Καλησπερίσουμε τον καθηγητή, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη, γιατί δεν θα τον έχουμε σε λίγο μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σε όλους. Θέλω να σας θέσω το κεντρικό ερώτημα που συζητούμε εδώ. Αν είμαστε σε μια στιγμή που η έξοδος από τα μνημόνια είναι κοντά. Αν δηλαδή αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι το επόμενο διάστημα λύγει το μνημόνιο, είναι όντως έτσι, και αν η έξοδος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου από το πρόγραμμα είναι μια εύκολη υπόθεση, μια υπόθεση βατή, μια υπόθεση που μπορούμε να τη δούμε τους επόμενους μήνες να παίρνει σάρκα και οστά. Για να μπορέσουμε να έχουμε μια κοινή βάση, ας ορίσουμε τι σημαίνει έξοδο, επιτρέψτε μου να σας δώσω το δικό μου ορισμό. Ναι. Όπως θα ήθελε ο κύριος Σαμαράς να δει να συμβαίνει, και νομίζω ότι θα το γιόρταζε κιόλας και θα πήγαινε και στο λαό, στις εκλογές, με ένα ελάν. Κάτι πολύ απλό. Να μην χρειαστεί να ξαναδανειστούμε από τους Ευρωπαίους εταίρους. Και να μπορεί η Ελλάδα να εξυπηρετείται απευθείας από τις χρηματαγορές. Αυτό θα έδινε στην κυβέρνηση τη δυνατότητα να μιλήσει για έξοδο από το μνημόνιο. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι η μόνη περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο είναι να υπάρξει μία έστω και σιωπηλή συμφωνία με τη Φραγκφούρτη, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και με το Βερολίνο βεβαίως, γιατί μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χωρίς το Βερολίνο δεν θα υπάρξει, όπου η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα κλείνει το μάτι στις αγορές, λέγοντας κάθε φορά που υπάρχει μια έκδοση ελληνικών ομολόγων, ότι ξέρετε, μην τα μετράτε αυτά όπως όλα τα προηγούμενα ομόλογα, αυτά σας τα εγγυόμαστε εμείς εν τέλει. Δηλαδή, με άλλα λόγια, η Ελλάδα να μπει κάτω από την ομπρέλα του προγράμματος OMT που είχε ανακοινώσει από το καλοκαίρι του 2012 ο κύριος Ντράγκη. Θα μου επιτρέψετε όμως να σας πω ότι εμάς στην Ελλάδα, εμάς τους Έλληνες, δεν έπρεπε να μας ενδιαφέρει αυτό. Δεν θα τελειώσει το μνημόνιο, κύριε Χατζηνικολάου, αν αντί να πάρουμε νέα δάνεια από χρήματα που δανείζεται από ιδιώτες, ο κύριος Ρέγκλινγκ, που αναφέρθηκε πριν, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, με εγγυήσεις του Βερολίνου. Δεν έχει διαφορά αυτό από το να τα πάρουμε εμείς απευθείας από τους ίδιους τους ιδιώτες, με εγγυήσεις πάλι του Βερολίνου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το μνημόνιο θα τελειώσει πότε? Θα τελειώσει μόνο όταν τεθεί τέρμα σε αυτό το δράμα των συγκοινωνούντων δοχείων πτωχεύσεων. Μια τριπλής πτώχευσης του δημοσίου, των τραπεζών και του ιδιωτικού τομέα. Τότε θα μπορούμε να πούμε για τέλος του μνημονίου. Μέχρι τότε θα είμαστε απολύτως εξαρτημένοι είτε από ένα φανερό μνημόνιο από τον ESM, από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, είτε σιωπηλά, κρυφά, με την υποτική δαιμονία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θα δανειζόμαστε εμείς κατευθείαν τους ιδιώτες, αντί να τα δανείζεται η Ευρώπη από τους ιδιώτες για να τα δώσει σε εμάς. Επομένως, καταλαβαίνω πως θεωρείτε ότι αυτή η στιγμή είναι μακριά. Αυτή η στιγμή είναι τουλάχιστον 30 χρόνια μακριά, με τα συγκεκριμένα δεδομένα τα σημερινά. Και δεδομένου μάλιστα ότι ακούμε να λέγεται ότι το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο. Το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο. Το ελληνικό χρέος μπορεί για καθαρά πολιτικούς λόγους να κηρυχθεί βιώσιμο μέσα από μια μεγάλη επιμήκυνση, η οποία όμως δεν θα κάνει τίποτα άλλο παρά να επιμηκύνει την πλήρη εξάρτηση του ελληνικού δημοσίου στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στους εταίρους ή στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας για να μπορεί να αποπληρώνεται. Αλλά αυτό που θα ήθελα να παρακαλέσω όλους, ανεξάρτητα τις διαφωνίες μας. Πάντως αυτό σημαίνει, κύριε Βαρουφάκη, ότι θεωρείτε επομένως ότι και η αισιοδοξία του ΣΥΡΙΖΑ είναι υπερβολική για την επόμενη μέρα. Όχι μόνο της σημερινής κυβέρνησης. Όταν μου λέτε ότι είναι 30 χρόνια μακριά με τις σημερινές συνθήκες αυτή η μέρα. Κοιτάξτε, η δική μου αισιοδοξία βασίζεται στο ότι θεωρώ ότι αυτοί οι τρεις τομείς της ελληνικής οικονομίας, το δημόσιο, ο τομέας των ιδιωτικών επενδύσεων και οι τράπεζες, αυτή τη στιγμή τι κάνουμε, ξέρετε τι κάνουμε. Βάζουμε τις ζημίες από τον ένα κουβά στον άλλο. Μεταφέρουμε τις ζημίες από το δημόσιο στις τράπεζες και την κοινωνία. Μετά παίρνουμε άλλες ζημίες από τις τράπεζες και τις μεταφέρουμε στο δημόσιο. Πάλι με την κοινωνία και τον ιδιωτικό τομέα να υποφέρουμε. Και ναι, θα ομολογώ ότι θεωρώ ότι κανένα κόμμα αυτή τη στιγμή, ιδίως ένα κόμμα το οποίο προηγείται στις δημοσκοπήσεις και τουλάχιστον εγώ ελπίζω ότι θα κυβερνήσει, δεν δικαιούται αυτή τη στιγμή να κάνει ασκήσεις επί χάρτου όπως κάνει η κυβέρνηση ασκήσεις επί χάρτου με δεδομένα τα οποία είναι εντελώς ανυπόστατα και να σχεδιάζει και να στηρίζει μια αισιοδοξία. Ξέρετε, εγώ είμαι υπέρ της αισιοδοξίας. Η αισιοδοξία χρειάζεται. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι.
Αλλά άλλο η αισιοδοξία. Αισιοδοξίαστε, κύριε Βαρουφάκη, συγγνώμη για τη διακοπή. Και με αναγκάζετε τώρα, με συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά θυμάμαι κάποιες δηλώσεις σας ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να βγει ποτέ στις αγορές. Και διαψευστήκατε. Θυμάμαι επίσης κάποιες δηλώσεις σας. Μπράβο, χαίρομαι που συμφωνείτε. Που λέγατε για πιστωτικό γεγονός στην Ελλάδα και το προβλέπατε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και τα δύο πέσαν έξω. Εγώ εκτιμώ ότι ο καθένας μπορεί να έχει τις απόψεις του. Αλλά πιστεύω ότι σε αυτόν τον τόπο που ένας λαός αγωνίζεται και ματώνει, θα πρέπει κανείς να του δίνει. Δεν σας άκουσα, με συγχωρείτε. Να σας απαντήσω στα δύο πράγματα που είπατε. Μάλιστα. Και μετά. Παρακαλώ. Μου λέτε ότι. Είπατε ότι έπεσα έξω πρώτον στο ότι η Ελλάδα θα βγει στις αγορές και δεύτερον για το πιστωτικό γεγονός. Είχαμε δύο πιστωτικά γεγονότα. Το πρώτο με δεν το PSI. Θυμάμαι η Ελλάδα να χρεοκόπησε, για να το λέμε με απλά ελληνικά. Είχαμε πλήρη χρεοκοπία. Πλήρη χρεοκοπία. Τη μεγαλύτερη χρεοκοπία θεωρείται. Α, βέβαια, στο PSI ήταν. Απλώ δεν πρέπει να μιλάτε παράλληλα, γιατί με το Skype είναι δύσκολο. Έχετε δίκιο, συγγνώμη. Σα θυμίσω ότι ενεργοποιήθηκαν τα CDS. Στον χώρο των χρηματοοικονομικών, αυτό ορίζεται ως πιστωτικό γεγονός. Να σας θυμίσω μια δήλωσή σας ακόμα, κύριε Βαρουφάκη. Μετά θα μου την πείτε. Επιτρέψτε μου να σας πω και το δεύτερο. Παρακαλώ. Είπατε, αναφερθήκατε σε αυτή τη θλιβερή έξοδο της αγορές τον Απρίλιο. Θλιβερή που πήραμε λεφτά και δεν τα δανειστήκαμε από τους Τροϊκανούς. Συνεχίστε. Τα πήραμε με υψηλότερο επιτόκιο. Άρα ήταν προτιμότερο να τα παίρνουμε από τους Τροϊκανούς. Και όχι να τα πάρουμε από την αγορά, από αυτούς που μας επιβάλλουν πράγματα κακά. Επιτρέψτε μου να σας απαντήσω. Δεν θα το θέμα. Σας είπε το ένα που πάντα από άλλο. Για αφήστε να τελειώσει. Θέσατε ένα θέμα, δεν θέλετε απάντηση. Αν θέλετε να σας τη δώσω. Τον Απρίλιο του 2014 η Ελλάδα πτωχευμένη βγήκε στις αγορές με την κυδαιμονία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Βερολίνου που σηματοδότησε στους dealers στο Λονδίνο, στο Παρίσι και στη Φραγκφούρτη ότι αυτά τα συγκεκριμένα ομόλογα και η Ελλάδα να μην μπορεί, επειδή είναι πτωχευμένη, να τα αποπληρώσει, θα τα αποπληρώσουμε εμείς. Ήταν ο μόνος λόγος που πουλήσαμε αυτά τα ομόλογα, τα οποία βεβαίως επιβάρυναν ακόμα περισσότερο. Πουλήθηκαν τα ομόλογα, εγώ ακούω. Αν θέλετε να γιορτάσετε εκείνο το θλιβερό γεγονός του Απριλίου του 2014, κάντε το. Λοιπόν, κύριε Βαρουφάκη, να σας θυμίσω μια άλλη σας δήλωση, 33 του 2014, όπου είχατε πει ότι είναι προεκλογική σκηνοθεσία το πλεώνασμα και η έξοδος από τις αγορές. Να σας προσθέσω και το πλεώνασμα. Το πλεώνασμα το οποίο αμφισβητήθηκε ότι θα γίνει, όταν έγινε ότι ήταν ψίχουλα και δεν υπήρχαν, και μετά βέβαια τι έγινε. Γιατί μιλάτε για ασκήσεις επί χάρτου. Είπατε λοιπόν ότι η Ελλάδα χρεοκόπησε, η Ελλάδα δεν σας έκανε τη χάρη να χρεοκοπήσει. Προφανώς ίσως εκεί μακριά από την ασφάλεια της Αμερικής, τα βλέπετε διαφορετικά. Εγώ το αντιλαμβάνομαι αυτό και το σέβομαι. Δεν συμφωνώ. Ότι η Ελλάδα δεν θα βγει στις αγορές και βγήκε και σας ενόχλησε το επιτόκιο. Άρα δηλαδή να είμαστε ακόμα κάτω από το ζυγό της Τρόικας για να παίρνουμε από κάποιους χρήματα και να μας επιβάλλουν πράγματα. Θέλουμε ή δεν θέλουμε η Ελλάδα να προσπαθεί. Εγώ κύριε Βαρουφάκη δεν σας λέω ότι όλα γίνονται σωστά. Εγώ όμως σας λέω ότι γίνονται προσπάθειες. Εγώ δεν πιστεύω ότι κανένας σε αυτό το τραπέζι είναι προδότης ή ότι η πολιτική του κυρίου Μητρόπουλου, του κυρίου Καραθανασόπουλου ή των άλλων συναδέλφων είναι προδοτική. Πιστεύω ότι έχουν τις καλύτερες των προθέσεων και θέλουν το καλό της πατρίδας. Διαφωνούμε, δεν είμαστε εχθροί. Είμαστε αντίπαλοι πολιτικοί με άλλες απόψεις. Και προσπαθούμε μέσα από την αντίθεση, αυτή τη σύγκρουση των απόψεων, να υπάρξει μια σύνδεση που θα κάνει καλό στην πατρίδα. Αλλά το να μου λένε από την Αμερική ότι χρεοκόπησε η Ελλάδα σε πείσμα για να πει κάποιος άνθρωπος, ναι, έκανα λάθος. Ναι, έκανα λάθος. Ο κύριος Βαρουφάκης έχει κάνει μια πρόσφατα μια συνέντευξη του στις 17 Σεπτεμβρίου του 2014, όπου είπε ξεκάθαρα ότι πρότεινε στο ΣΥΡΙΖΑ να πει στον ελληνικό λαό την αλήθεια. Ότι αν θέλετε να τον ψηφίσετε, πρέπει να του πούμε ότι χρειάζεται αίμα και δάκρυ. Αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είπε, αίμα και δάκρυα. Όπως υποσχέθηκε στους συμπολίτες του ο Τσόρτσιλ το 1939. Εννοείται δηλαδή ότι ο κύριος Τσίπρας δεν λέει την αλήθεια στον κόσμο. Να απαντήσω και με αυτό να κλείσω. Και μετά σας. Ναι, ναι. Καταρχάς, το μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδας από το 2010 είναι αυτό που ονομάζω άρνηση της πτώχευσής μας. Έχουμε πτωχεύσει ως οικονομία συνολικά, δημόσιο, τράπεζες και ιδιωτικός τομέας, πάρα πολύ βαθιά. Και είμαστε σε μια συνεχή άρνηση. Αυτό ήταν το δόγμα του Παπα-Κωνσταντίνου. Το οποίο τι έλεγε ουσιαστικά, ότι αν εξασφαλίσουμε δανεισμό, είτε από τον μηχανισμό στήριξης, είτε από τις αγορές, με κάποιο τρόπο,
Αν εξασφαλίσουμε και άλλο δανεισμό, θα αγοράσουμε χρόνο και μέσα από τη λιτότητα και τις μεταρρυθμίσεις θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε από την πτώχευση. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι αδύνατο και αποδεικνύεται καθημερινά αδύνατο. Το δικό μου πρόβλημα με τον δανεισμό του Απριλίου του 2014 ήταν ακριβώς το ίδιο με το πρόβλημά μου με τον νέο δανεισμό, με το δεύτερο μνημόνιο το 2012. Ότι όταν είσαι επιτοχευμένος, δεν δικαιούσε να δανείζεσαι ούτε καν με αρνητικό επιτόκιο. Πρέπει να είναι πολύ αρνητικό το επιτόκιο για να δικαιούσε να δανειστείς ως πτωχευμένος. Και το πρόβλημά μας λοιπόν είναι ότι η άρνηση αυτής της πτώχευσης, η οποία βεβαίως επισημοποιήθηκε δις, κύριε Μιχελάκη, το 2012, δύο φορές ενεργοποιήθηκαν τα CDS της Ελλάδας και θα επιβεβαιωθεί. Κύριε Βαρουφάκη, επιμένετε να χρεοκοπήσετε την πατρίδα σας. Δεν σας κάναμε το χατήρι, τι να κάνουμε. Συγγνώμη που σας στεναχωρέσαμε, δεν χρεοκοπήσαμε. Δεν γίναμε Αργεντινοί, δεν γίναμε η βδομάδα της Κύπρου που τη γλίτωσε παρατρίχα που κάποιοι τη συμβολεύανε διάφορα. Δεν κάναμε, αυτά δεν τα κάναμε εμείς. Προφανώς σας λέω, ίσως κάνω λάθος, είστε ειδικός, ίσως από εκεί, από την Αμερική, από την ασφάλεια της Αμερικής, κανείς τα βλέπει διαφορετικά και εγώ να κάνω λάθος. Μπορεί. Ναι, παρακαλώ. Παρακαλώ, ολοκληρώστε γιατί πρέπει να κλείσουμε. Με ρωτήσατε. Ελάτε. Ελάτε, κύριε. Μακάρι να υπάρξει μια στιγμή που με ειλικρίνεια σύσσωμη να αντιμετωπίσουμε την πικρή αλήθεια. Τώρα, αν θέλετε να μου πείτε ότι φταίω εγώ, ο οποίος μεταφέρω απλώς την πικρή αυτή αλήθεια και θέλετε να μου πείτε ότι εγώ πτώχευσα. Δεν χρεοκόπησε η πατρίδα, τι να κάνουμε τώρα. Δεν σας κάναμε το χαρτί. Χρεοκόπησε πάρα πολύ βαθιά αρχές του 2010. Κύριε Μητρόπουλε, χρεοκόπησε η πατρίδα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να κλείσουμε με τον κύριο Βαρουφάκη, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Κύριε Βαρουφάκη, χρωστάτε μία απάντηση και στον κύριο Κωνσταντινόπουλο. Παρακαλώ. Του κυρίου, εδώ ρωτήστε. Παρακαλώ, μην μιλάτε παράλληλα. Ελάτε, κύριε Βαρουφάκη. Θεωρώ ότι όπως η κυβέρνηση με το προσχέδιο του προϋπολογισμού ουσιαστικά προσπαθεί να εκφράσει συγκινητικά ελπίδες για το μέλλον και το θεωρώ αυτό τεράστιο λάθος, γιατί οι ελπίδες για να έχουν ουσία και να παράγουν δημιουργική αισιοδοξία πρέπει να βασίζονται στην πραγματικότητα. Θεωρώ ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να δηλώσει ευθαρσώς ότι χωρίς να ξέρουμε τι θα γίνει με τη διαπραγμάτευση για το δημόσιο χρέος, χωρίς να ξέρουμε τι θα γίνει με τις μαύρες τρύπες και τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών, χωρίς να γνωρίζουμε ποια θα είναι η κατάληξη της σύγκρουσης μεταξύ του κυρίου Ρέντζη από τη μία μεριά και της κυρίας Μέρκελ από την άλλη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν μπορεί να υπάρξει ένας προϋπολογισμός ο οποίος να αξίζει το χαρτί πάνω στο οποίο γράφτηκε. Ευχαριστώ τον κύριο Βαρουφάκη. Θα πάμε σε μια...